νέους τρόπους συναλλαγών προσπαθούν να βρουν οι καταναλωτές. Τα ανταλλακτικά παζάρια, λοιπόν, διοργανώνονται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας και εκεί οι καταναλωτές ανταλλάσσουν κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι ανταλλακτικά παζάρια που διοργανώνονται όλο το χρόνο σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Δωρεάν ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών απέναντι στην κρίση. Πήρα μια τσάντα μανταρίνια, πορτοκάλια. Πήγα σπίτι μου και κοίταξα τις τσάντες που πήρα. Και παιδιά, ήθελα χρήματα για να τα αγοράσω. Τα πήρα χωρίς χρήματα. Στην Αθήνα, βιβλία. Στο Λουτράκι, είδη ένδυσης και υπόδυσης. Στα Χανιά, βιολογικά προϊόντα. Το ίδιο και στη Καρδίτσα. Στο Βόλο, είδη διακόσμησης. Παίρνω εγώ αυτά. Έγινε. Οι εικόνες αυτές είναι από το ανταλλακτικό παζάρι που έγινε την Κυριακή το πρωί στα Χανιά της Κρήτης. Τα πάντα έβρισκε κανείς. Από τηλεσκόπια μέχρι μίξερ, ηλεκτρικές συσκευές, λάδι, ελιές, αλλά και προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Όλα δωρεάν. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, γίνεται μια παρέα όλοι μαζί. Ανταλλάσσουμε πράγματα, κάνουμε και παρέα. Στην ίδια περιοχή και ένα μαγαζί που στην ταμπέλα του γράφει εναλλακτικό αλληλέγγυο εμπόριο. Στην είσοδο μια κρεμάστρα όπου κάθε περαστικός αφήνει ό,τι θέλει να χαρίσει, ό,τι θέλει να δώσει από το περίσευμά του. Είναι ρούχα που φαντάται ο ίδιος κόρος σε άλλες περιπτώσεις. Και φαντάζομαι ότι σχεδόν κάθε σπίτι είναι γεμάτο από τέτοια πράγματα και όχι μόνο. Σκοπός ανταλλαγής είναι ο κόσμος να έρθει πιο κοντά. Το βιντεάκι αυτό είναι από το παζάρι της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το μετρό. Εκεί ο κόσμος αντάλλαξε δωρεάν βιβλία. Ανταλλακτική οικονομία μεταξύ των πολιτών συγκεκριμένες περιοχές. Μαθητές και φοιτητές στο Λουτράκι οργάνωσαν αρχές του Σεπτέμβρη αυτό το παζάρι. Αντάλλαξαν δικά τους ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ με νέους της ηλικίας τους. Η ιδέα βέβαια ξεκίνησε από το εξωτερικό, από μεγάλες χώρες που σε δύσκολες στιγμές βρήκαν αυτήν τη λύση για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δείτε, σε έναν τεράστιο κλειστό χώρο στην Αργεντινή έχουν στηθεί χιλιάδες πάγκοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, με ρούχα, παπούτσια, προϊόντα που καλλιεργούσαν μόνοι τους οι άνθρωποι, ακόμη και υπηρεσίες. Μέσα στον κόσμο, όπως βλέπετε, είχαν στήσει ένα υπαίθριο κομμωτήριο όπου άνδρες και γυναίκες στην ουρά χτένιζαν και κούρευαν τα μαλλιά τους. Ανταλλαγής, ανταλλάσσεις. Δηλαδή, μπορεί ένας να βοηθήσει κάποιον στα φορολογικά του και ο άλλος να πάει και να του επισκευάσει τα υδραυλικά του. Γεια σας. Τελικά. Εντάξει. Ναι. Και αυτό είναι ένα κατάστημα δωρεάν ανταλλαγής προϊόντων στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι πηγαίνουν πράγματα και τα χαρίζουν και άλλοι γεμίζουν σακούλες και φεύγουν χωρίς να πληρώσουν. Βλέπουμε, διαλέξτε ένα πουκάμισο, έτσι. Βεβαίως, ένα καλό πουκάμισο το οποίο το χρειάζομαι στην καθημερινότητά μου και γλιτώνω το κόστος της αγοράς του. Συνέπεσε τώρα να περνάω μια περίοδο αφραγγείας φοβερή, που με τα παιδιά ήταν για μένα σανίδα σωτηρίας. Το χαρισομάγαζο της Θεσσαλονίκης άνοιξε τον περασμένο Μάιο και στο διάστημα της λειτουργίας του διατέθηκαν από εδώ περισσότεροι από 10 τόνοι ρούχων, παιχνιδιών, βιβλίων και χρήσιμων αντικειμένων, ενώ το επισκέφτηκαν περισσότερα από 3.000 άτομα. Είχα κάποια πράγματα στο πατάρι, τα οποία ήταν αχρησιμοποιητά, αλλά χρήσιμα μεν, και τα έφερα εδώ για να τα αξιοποιήσουμε. Ψάχνω, αν βρω κάτι για το παιδί μου χρήσιμο, να το πάρω. Στις εποχές που ζούμε, αυτές οι πρωτοβουλίες είναι όχι απλώς αξιέπαινες, όχι απλώς απαραίτητες, εντελώς αναγκαία. Τα παζάρια βέβαια συνεχίζονται. Το Σαββατοκύριακο έχει στο Μαρούσι και